Καλησπέρα σε όλους μάγκες και όπως βλέπετε μόλις έχουμε έρθει σε ένα από τα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ όλων των Ηνωμένων Πολιτειών, το Walmart. Ναι, θα κάνω ψώνια για το σπίτι για να μπορώ να μαγειρέψω άνετος χωρίς να σκέφτομαι ότι ξοδεύω τα υλικά του φίλου μας του κύριου Eric. Λοιπόν, εδώ θα πάρουμε το καρότσι, το οποίο δεν χρειάζεται καν κέρμα, έτσι. Καμία σχέση με Ελλάδα. Εντάξει, βέβαια εδώ δεν είναι και Μόγκολοι για να τα παρατάνε και να τα πετάνε όπου να είναι. Ξέρουν να λειτουργούν σαν άνθρωποι. Πώς το κάνουμε? Λοιπόν, ελπίζω να μην παίζει μουσική μόνο μέσα τώρα, γιατί δεν έχω φέρει τα μικρόφωνα μαζί μου. Ωπα, μπιπ, μπιπ. Λοιπόν, είμαι φουλ περίεργος να δω τι γίνεται, πω, τσεκάρετε λίγο εδώ πέρα, Huge. Είναι huge. Και εδώ έχει φουλ κολοκύδες γιατί έχουν το Halloween τώρα αυτοί, άμα δεν κάνω λάθος. Εντάξει, εγώ στα κρέατα θα πάω κυρίως. Δες εδώ πόσα prime, φίλε. Δες εδώ πόσα prime, αυτές είναι γεύσεις που βλέπω πρώτη φορά. Αυτό τι είναι? Strawberry drink, pink, δεν ξέρεις καν, strawberry acai, acai, όπως λέγεται τέλος πάντων. Λοιπόν, εμείς πάμε εκεί πέρα στα ψυγεία. Snacks and meals. Περιμένουμε να περάσουμε. Beep. Nice. Λοιπόν, τίγκα ζάχαρη, 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 ζάχαρη. Ζάχαρη, oh, sorry, sorry. Δες εδώ, φίλε. Δες πόσα αβοκάντο. Τίγκα στα αβοκάντο. Ακραίο. Λοιπόν, εδώ. Μπέρις. Της πουτάνας. Sorry για την έκφραση. Φουλ φράουλες. Χαμός. Στα φύλλα. Ανανάβες. Πιπεριές. Δεν έχω ξαναπάει τέτοιο σούπερ μάρκετ ποτέ στη ζωή μου, φίλε. Ποτέ. Δες εδώ πόσα τυριά. Τα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς, υπάρχει. Ακραίο ρε μπρο, εδώ έχει έτοιμα γεύματα. Εντάξει, δεν θα πάρουμε κάτι από αυτά προφανώς. Φτερούγες, BBQ combo, πίτσες. Και πάω στοίχημα ότι είναι και πεντανόστιμες, έτσι. Καρπούζια, είναι δεν είναι εποχής. Τορτελίνια εδώ, μακαρόνια φρέσκα. Σαλάμια, έτοιμο φαγητό, Fried chicken, αλίμονα. Άμα δεν είχε fried chicken εδώ πέρα, πού θα είχε? Κάτσε να πήγαμε εδώ γιατί παίζει μουσική και θα πάμε copyright. Έτοιμα sandwich, δες εδώ. Χειρομέρια ολόκληρο, ψωμάκια για burger. Φεύγω, φεύγω από εδώ, φεύγω. Seafood έχει εκεί. Λοιπόν, εδώ είναι το bakery, από ό,τι φαίνεται. Farm crisp. Για κάτσε να δούμε τα ψωμάκια που έχουμε. Παγωμένα berries εδώ. Φίλε, έχω πάθει το κομπλότο, να ξέρετε, σοβαρά. Δεν ξέρω τι να πρωτοπάρω. Δεν έχω ιδέα. Έλα, έλα, στρίψε. Πριν δεν έπαιζε μουσική, γιατί τώρα παίζει. Έχει και donuts εδώ. Ψωμιά, ψωμιά, εντάξει, ψωμί έχουμε, τα low calorie σπίτι. Δεν θα αναλωθώ με κάποια άλλα. Seafood, οπ, εδώ είμαστε, νομίζω. Εδώ είναι τα κρέατα. Λοιπόν, αρχικά, σολομός. Αυτός ήταν ο άγριος. Wild caught. Γιατί δεν φέρνει κάποιος Ελλάδα αυτό το πράγμα, πείτε μου λίγο. Θα πάρω σίγουρα ένα. Δύο. Λοιπόν, γαρίδες. Εντάξει, γαρίδες δεν χρειάζεται να πάρουμε. Εδώ έχει full lean ground meat, μοσχάρι κιμά και σίγουρα κάπου θα έχει και grass fed. Αυτό είναι, ορίστε, organic grass fed ground beef. Θα πάρω ένα. Λοιπόν, εδώ τι έχει, σηκώτια. Να, grass fed, δες εδώ, grass fed beef ribeye, 10 δολάρια. Ακραίο. Τι άλλο να πάρουμε? Εδώ, grass fed, top sirloin, με 5 δολάρια αυτό το κομμάτι. Εδώ τι έχουμε,
Ribeye, 12 δολάρια. Τι άλλο, Wagyu beef, patties. Wagyu beef. Αυτό θα πάρω βασικά και όχι αυτό. Εντάξει, πόσο θα φάω, 2 μέρες θα μετά. Φίλε, έχω πάθει κοκομπλόκο, δες εδώ πόσα ωραία. Beef chuck, ribeye, κάτσε να βρούμε κάνα καλό με μαρμάρωση. Ribeye steak. Έλα και αυτό. Τώρα τα άλλα π.χ. δεν είναι, καταλαβες, grass-fed. Εμείς θέλουμε μόνο τα grass-fed. Δες εδώ τι έχει, φίλε. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Αλλά εμείς ορκιστήκαμε σε αυτά. Εδώ θυμίζει full Italy φάση. Κοτόπουλα τέρμα σε μεγάλες συσκευασίες. Έτσι. Πω, κάτσε να φύγουμε μακριά από εδώ. Έτσι, γιατί θα χτυπήσουμε κανέναν. Εδώ έχει φουλ για πρωινό πράγματα, bacon, σαλάμια κλπ. Εντάξει, θέλω να βρω τώρα και τις σοκολάτες του Mr. Beast να πάρω τα μία και αυτό θα φύγω, δεν θα πάρω πολλά πράγματα. Νομίζω τα κρατικά είναι τα μόνα που χρειάζομαι. Ψάχνω να βρω τις σοκολάτες αλλά δεν τις βρίσκω πουθενά. Αυτά τώρα είναι γαριδάκια ρε φίλε. Δες εδώ γαριδάκια ε. Cheese balls. Απίστευτο. Dutch cheese balls. Αυτά είναι σαν τα γαριδάκια, είμαι 1000% σίγουρος. Εδώ φορέματα, ακόμα και φορέματα έχει. Αφρόδης είναι. Sorry my friend, do you know where are the chocolates? 812. Sorry? 812. 812, alright. Α, εδώ, 812. Ούτς, θα χτυπούσαμε. 812 εδώ και πατατάκια, δες εδώ πόσες διαφορετικές γεύσεις. Λοιπόν, ψάχνουμε τώρα να βρούμε. Όπου εδώ είμαστε. Πόσο έχουν τώρα αυτές? Δεν το γράφει πουθενά. Καλά, δεν πειράζει. Θα πάρουμε την original. Θα πάρουμε βασικά. Πάρε μία από όλες. Γιατί όχι. Δες εδώ πόσα τσίτος, Θεέ μου, αυτά είναι σκουπίδια όλα, σκουπίδια, σκουπίδια, σκουπίδια. Καλά και αυτά που πήρα εγώ τις σοκολάτες δεν είναι και ό,τι πιο υγιεινό, αλλά είναι για το... Εντάξει, στήριξη στον μεγαλύτερο YouTuber, τον αγαπημένο μου, αγαπημένος μου νούμερο 1, αλλά καταλάβατε. Είναι ρε φίλο, πιο inspirational από όλους, 200 εκατομμύρια followers θα είναι. Λοιπόν... Thank you, bye bye. Δες εδώ πόσες γεύσεις Pringles, τι είναι αυτά. Lays τύπου, τα έχουν ανοίξει. Όχι. Lays τύπου Pringles, πρώτη φορά τα βλέπω. Δες πόσες γεύσεις, τσίτος τύπου Pringles. Απίστευτο φίλε. Ακραίο. Ακραίο. Πώς δεν πήρα μαζί με τέτοια, δες εδώ πόσα σιρόπια Hershey's. Αυτή είναι η μάρκα που, που βγάζει, δεν ξέρω βασικά τι βγάζει, αλλά είναι αυτή που κράζει ο Mr. Beast Full. Pancake mix gluten free. Εδώ έχει τα πάντα ρε φίλε, πραγματικά. Τα πάντα. Τα πάντα. Μπακέτες, ψωμιά, ό,τι θες. Ντορίτος. Θα τρακάρουμε εδώ με το μικρό μοϊκάνο. Πάμε, 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 πάμε. Cheez-Its. Τα έχω δει άπειρες φορές αυτά. Σε TikTokers να τα τρώνε. Δες εδώ, snack pack. Jello. Εντάξει, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Αλλά κάνω αμερικάνικο παγωτό, άμα το βρω κάπου, που είναι το freezer με τα παγωτά. Δεν έχω ιδέα. Δες εδώ, περίμενε. Gatorade, δες πόσα Gatorade. Γενικότερα δείτε λίγο σούπερ μάρκετ που έχει πρόσβαση οποιοδήποτε, έτσι. Ακόμα και το Mars στην Ελλάδα. Δεν ξέρω βέβαια τώρα αν μπορείς πλέον να μπεις, να μπορούν να μπουν όλοι. Αλλά... μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν μόνο αν είχες αφημί με ατομική εταιρεία και πάνω, ξέρω εγώ. Τώρα εδώ πέρα μπαίνουν όλοι ρε φίλε, για ψωνιά όλοι. Νερά εδώ, φουλ. Κοκακόλες, σόδες, τα πάντα όλα φίλε. Γίνεται χαμός, δες ακόμα και τάκιζ έχει παντού. Δες εδώ. Δες πόσα πολλά τάκιζ ε. Δες πόσο μεγάλα τάκιζ αρχικά. Δες πόσο μεγάλα, είναι τεράστιο. Και πόσο κοστίζει, κάτσε να δούμε, περίμενε. Στην Ελλάδα τα μικρά κάνουν 5 ευρώ. Εδώ κάνει 5 δολάρια όλα αυτή η σακούλα. 5, α. Μπορεί και 20, όχι, 5 δολάρια. Ακραίο!
Σοβαρά σου μιλάω, για πλάκα μπορείς να μείνεις εδώ πέρα κανένα 2 ώρο και απλά να γεμίζεις το καρότσι με πράγματα. Δείτε, δες εδώ πόσα παγωτά, ε. Δες πόσα παγωτά. Τι είναι αυτά όλα, Mint Fudge Cookie. Πω 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 φίλε, ταλέντι, τι μάρκα είναι αυτή, πρώτη φορά την βλέπω, εδώ έχει τα Häagen-Dazs. Και άλλη μάρκα που πρώτη φορά βλέπω. Ben & Jerry's. Δες εδώ πόσα έχει φίλε, είναι ακραίο, ακραίο, ακραίο. Ακραίο. Λοιπόν, εδώ κατεψυγμένα English muffins. Δες τι έχει ρε τώρα πάντα. Dray's, παγωτά, μόνο παγωτά. Έχει ένα ολόκληρο διάδρομο μόνο με παγωτά ρε φίλε. Και εδώ μόνο με κατεψυγμένες πίτσες. Μακαρόνια, πίτες, ολόκληρα γεύματα. Hungry man εδώ. Και άλλα παγωτά. Drumsticks, σκόνη, sandwich. Τα πάντα όλα. Ό,τι θες έχει, μπρο. Ό,τι θες, πραγματικά. Λοιπόν. Θυμάμαι την άλλη φορά που είχα έρθει Αμερική, δεν μπορούσες να βρεις Prime πουθενά και τώρα τα έχουν εδώ πέρα με τις σκούτες. Βασικά δεν είχα βρει ούτε ένα Walmart για να ψωνίσω. Οπότε, ναι. Λοιπόν. Μπανάνες όλες πράσινες και άλλες φράουλες. Λαχανικά εδώ. Τα χρώματα σε όλα φαίνονται top, να ξέρετε. Δεν γνωρίζω άμα ευθύνεται τα φυτοφάρμακα και αυτά ή όχι. Αλλά γενικά ναι, τσεκάρτε εδώ τώρα. Τσεκάρτε εδώ σακούλες με μπέρις, φίλε. Αυτά Ελλάδα δεν θα βρίσκεις πουθενά σε τέτοιο μέγεθος. Σμέουρα εδώ. Πόσο κάνουν τώρα αυτά? Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Στο σπίτι του Έρικα έχει τίγκα στην κατάψυξη βέβαια. Δεν θα πάρω τώρα κάτι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε βασικά τα μία, γιατί άμα κάτσω κι άλλο εδώ θα χαζέψω. Δες εδώ πόσα κρουασάν. Δες πόσα κρουασάν, φίλε. Πόσα κικάκια. Χαμός. Καμός. Ποιος το κάνει το καμός? Τα Walmart στο USA. Εδώ, full ρούχα. Πόπο, φίλε. Λοιπόν, νομίζω πες να μπορείς να τα πληρώσεις και μόνος σου αυτά, αλλά εμείς θα πάμε... Sorry, are you waiting in line to... Are you waiting in line? Okay. Περιμένω στην ουρά. Θα πάω κι εγώ από εδώ. Έλα, έλα. Α, μόνος σου τα κάνεις. Ακραίο. Hello. Can you help me because I have no idea how to do it after... I can help you right here on number 6 or number 9. Ah, all right. So, how do I do it? From here, for example, the boy here. Maybe. Okay. And for example, like this? Okay. Okay. And then I pay, can I pay with Apple Pay? No, you have to pay with the physical card or cash. Physical card, okay, okay. Just scan everything and then yeah. Put it back to me. Έχω physical card μαζί. Πρέπει να την πήρα. Περίμενα εδώ. Λοιπόν. Έλα κι αυτό. Έλα κι αυτό. Απίστευτο, ε. Έχουν καταργήσει όλους τους αυτόματος πολιτές εδώ. Μάγκες, μην μου γράψετε για την κάρτα, δεν έχει τα στοιχεία. Μόνο της Eurobank ότι είναι. Τα στοιχεία είναι από πίσω. Λοιπόν. Κι άλλος ο λωμός. Ωραία, η σοκολάτα. Κι άλλη σοκολάτα. Κι άλλη σοκολάτα, έλα. Ωραία. Και άλλη σοκολάτα. Όχι. Ωραία. Sorry. Και αυτά ήταν τα ψώνια μας στην Walmart. Α, sorry my friend, sorry. Και αυτά ήταν τα ψώνια μας στη Walmart, λοιπόν. Σου τσεκάρουν και απόδειξε όταν βγαίνεις. Λοιπόν, τώρα
Πρέπει να πάμε να αφήσουμε το καρότσι πίσω, να βγάλουμε φωτογραφία thumbnail με τις σοκολάτες και το sign της Walmart μπροστά και να παραγγείλουμε Uber για να μαγειρίσει στο σπίτι πριν χαλάσουν όλα τα πράγματα για να μαγειρέψουμε steak επιτέλους. Finally we're gonna eat some steak, mate. Λοιπόν. Άρχοντας. Έλα. Άρχοντας, άρχοντας. Λοιπόν, $80 by the way έκαναν τα ψώνια που πήρα, να ξέρετε. Όχι και φινό παιχνίδι. Μόλις πήρα Uber και πάμε πίσω σπίτι. Μαγείς εδώ μέσα μόλις μπήκα, να ξέρετε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο βόθος μυρίζει, αλήθεια ρε. Και είχε και την κατανοηθό το air condition. Φοβόμαι να το ρωτήσω άμα θα με κράξει, άμα θα ανοίξει το παράθυρο. Εντάξει, τελική το άνοιξα, του λέω man. Βρωμάει φουλ εδώ, δεν μπορώ, δεν την παλεύω. Και $20 για να μας γυρίσει σπίτι. Λογικά, μάλλον επειδή θα είναι busy hour και θα έχει φουλ κίνηση. Μόνο στο Uber ξόδεψα 15 και 15, 30, $58 σήμερα. Καλό, εντάξει. Καλό, κακό βασικά, ηρωνικό ήταν το καλό. Anyway, σας κλείνω και ανοίγω σπίτι που θα φτιάξουμε κάνα μπριζολίδι να φάμε. Μόλις μπήκα σπίτι, θα ανάψω φωτιά. Εδώ, να ζεσταθεί καλά το τηγάνι και θα παίξουμε μπάλα με το ριμπάι, grass fed. Let's go. Νομίζω ότι φαίνομαι ολόκληρος, έτσι. Θα σκύψω και λίγο. Λοιπόν. Έλα. Λοιπόν. Για 10 ευρώ μπριζολίδι φαίνεται αρκετά καλό. Εντάξει. Τσεκάρετε εδώ, έχει πολύ καλή μαρμάρωση. Πολλοί μου γράψατε στα σχόλια του προηγούμενου βίντεο ότι τι πλάνεις και τρως στα φαγητά του άλλου και αφήνεις και τα ψυγεία ανοιχτά. Δεν άφησα ούτε ένα ψυγείο ανοιχτό και έχω καθαρίσει τα πάντα, φίλε, από ό,τι έχω λερώσει εδώ πέρα. Εντάξει, αν είναι δυνατόν. Και εννοείται ότι για να κάνω ό,τι κάνω εδώ πέρα έχω πάρει την άδεια, έτσι δεν τα κάνω μόνος μου. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, μπριζολίδι εδώ. Θα φάω και το ρύζι που έχει μείνει από αυτό που έφτιαξα χθες για το Σολομό. Έλα. Περιμένουμε να δούμε να καπνίζει. Το βλέπεις που καπνίζει σιγά σιγά. Μόλις αρχίζει και καπνίζει. Πιάνει εδώ. Πιάνει λογικά, είναι πολύ καλά μάλιστα. Λοιπόν, Σαλονίκη πρέπει να βρω κι εγώ. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Μόνο με αυτό πρέπει να μαγειρεύει σοβαρά. Μόνο με αυτό. Ούτε λάδι ούτε τίποτα. Clarified butter grass fed. Ό,τι καλύτερο. Πραγματικά ό,τι καλύτερο. Λοιπόν. Μπριζολίδι. Εδώ. Έτοιμο. Θα πέσω και το Σολομό από χθες, αλλά αφού γίνει μπριζολά. Γιατί άμα πετάξω τώρα το Σολομό μέσα μαζί με την μπριζόλα, πολύ ψαρίλα θα μυρίζει μετά το μπριζολίδι. Αφήνουμε εδώ καλά να κάνει πολύ καλή κρούστα. Τσεκάρτε. Πολύ καλή μαρμάρωση.
Θα πάρω φυτήρα. Θα ανοίξω τώρα. Θα ανοίξω και το παράθυρο. Θα κάνω και μια βουτιά στην πισίνα μετά. Πάω από φίλε. Πόσο top να μένεις εδώ πραγματικά. Έχεις motivation για να βγάζεις ακόμα πιο extreme ιδέες στο μέλλον. Έχουν και τον πίνακα εκεί με τις ιδέες, δεν θα σας δείξω δε. Δεν θα σποιλάρω τα βίντεο του άλλου. Αλλά γενικότερα το όλο operation είναι πολύ extreme. Το πώς κίνονται και φτιάχνουν πράγματα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα κρούστα. Εδώ είσαι φιλαράκι μου. Αυτό ψάχνεις. Αυτή είναι ακριβώς την κρούστα. Λοιπόν. Θα βάλω και ένα ψωμάκι από δίπλα γιατί. Δεν ξέρω, τα λάτρεψα αυτά και τον πάνω. Απλά. Αφού του είδους τα τηγάνια γενικότερα να ξέρετε κάνουν την καλύτερη κρούστα στο steak. Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που ανεβάζουν. Μέσα εδώ, φωτιά παίρνω από λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε έτοιμοι. Θα παίξουμε μπάλα και με το Σολομό. Δεν τον χάραξα αυτή τη φορά. Ξέχασα. Το θυμήθηκα μόλις το πέταξα μέσα. Να. Πάω φίλε, δεν θέλω να φύγω. Μου έχουν λείψει η κοπέλα μου και η Μέλανη φουλ. Αλλά μακάρι να μπορούσα να τις φέρω εδώ. Δεν θέλω να φύγω, είναι πρώτη φορά, δεν θέλω να φύγω τόσο πολύ από ταξίδι, χωρίς πλάκα. Άρα το ρύζι δύο μικές είναι. Πώς δεν έφερα κρυστάλλο. Μου λέτε. Πώς δεν έφερα κρυστάλλο. Το ριμπάι είναι πολύ πολύ πιο νόστιμο από το φιλέτο που δοκίμασα τις προάλλες που με έκανε ο Άλεξ. Πολύ πολύ πιο νόστιμο. Επιτέλους λίγο μοσχάρι, όλη μέρα μπέργκερ τρώω.
πολύ πολύ καλό. Το ριμπά είναι ριστό από αυτή τη μάρκα. Πολύ top. Ο Σολωμός θέλει δουλειά και υπομονή. Για 10 ευρώ είναι πολύ πολύ τιμή. By the way, μάγκες, μια υπενθύμηση, μου έχουν διαλύσει την ψυχολογία όσοι με μάτιαξαν και μου κλείσε το Instagram. Σε λάθος κινητό τραβούσα στο βίντεο. Κάντε ένα follow στο νέο μου Instagram, παρακαλώ πολύ, μέχρι να πάρω το παλιό πίσω, αν θα το πάρω. Έχω αφήσει link στην περιγραφή και σε πίνει σχόλιο. Λοιπόν, Σολωμός Ρέμπι. Εντάξει, εδώ. Για να πλύνουμε αυτό, σας το έδειξα την άλλη φορά. Τι κάνουμε, ανοίγουμε εδώ. Τη βρύση γεμίζουμε με νερό. Έλα, έλα, έλα. Ωραίος. Και ξανά πάνω στη φωτιά. Ωραία. Μόλις βράσει, ξύνουμε και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Πραγματικά αυτός ο Σολωμός, έχω πάθει κοκομπλόκο, ρε φίλε, δεν γίνεται τόσο νόστιμος. Wow. Δεν έχω φάει πουθενά, το έχω πει 100 φορές, απλά εθίστηκα.
so fucking good. So fucking tasty. Αυτό είναι το βίντεο μάγκες. Α, εντάξει, όχι άγκυρο. Άγκυρο. Πρέπει να δοκιμάσουμε τουλάχιστον μια σοκολάτα. Τις είχα κάνει ρε πιο παλιά. Στο κανάλι των Pain and Gain. Θυμάμαι ότι μου είχαν αρέσει. Top γεύμα. Top. Πάμε. Σοκολάτες. Θα δοκιμάσουμε πάλι in classic milk chocolate. Classic milk chocolate made with grass-fed milk. Το marketing στο Θεό. Νομίζω ότι είναι πιο well marketed σοκολάτες που έχω δει ever. Είναι πιο κοντά σε γεύση από με πρωτεϊνική σοκολάτα της My Protein που την έχω δοκιμάσει παρά με κάποια ίον. Αλλά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο γλυκιά, εμένα μου αρέσει φουλ. Μα ξέρετε. Ολόκληρη η σοκολάτα έχει 340 θερμίδες. Η μισή που θα πάω εγώ 170. Top. Φιλιά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Subscribe και follow το νέο μου Instagram.